Πάμε τώρα να δούμε μια αλήθεια. Θα πούμε, θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ, γιατί εχθές έμαθα τι έχει γίνει, πραγματικά πρώτη φορά έμαθα τι έχει γίνει, για το περιβόητο εκκλησάκι, τον Ρέμο Παύλα Πυλαδάκη, στο Φωκό της Μικόν. Το πλάνο που βλέπετε τώρα δεν είναι παλιό. Το πλάνο που βλέπετε τώρα είναι καινούριο. Είναι χθεσινό. Βλέπετε την παραλία Φωκός, είναι από τις λίγες παραλίες στη Μύκονο που δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχουν οργανωμένες ξαπλώστρες. Γιατί, να το εξηγήσω και αυτό. Γιατί είναι στο μάτι του Βοριά. Στη Μύκονο, τις καλύτερες μέρες που κάνουν το σταυρό τους, στο εκκλησάκι από πάνω, έχει 6 υποφόρ. Η νόρμα είναι 8-9. Εκεί τα κύματα φτάνουν μέχρι το εκκλησάκι. Άρα, τι οργανωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες δεν υπάρχουν, θα τις πάρει, θα τις πάρει το αέρας. Λοιπόν, το εκκλησάκι αποκαταστάθηκε. Το εκκλησάκι ξεθάφτηκε. Και είναι πάλι όπως το έκτισε ο Πυλαδάκης, το χτίσανε ο Πυλαδάκης και ο Ρέμος. Βλέπετε το πλάνο δεξιά μόνο με το σταυρό και το πλάνο είναι πανέμορφο το εκκλησάκι πραγματικά. Ναι. Πώς είναι σήμερα. Θα σας δώσω όλο το ρεπορτάζ. Πώς χτίστηκε, αν υπάρχει άδεια ή δεν υπάρχει άδεια, θα το αποκαλύψουμε σήμερα και αυτό. Γιατί το μπάζωσαν και γιατί το ξεμπάζωσαν. Μέχρι να σας δώσω όλο το ρεπορτάζ που έχω μάθει αποκλειστικά, πάμε να δούμε τι λένε, τι λέει στην εκπομπή μας αρχικά ο οικείος Μητροπολίτης, Σύρου, Τίνου, Μικόνου κτλ. Ο Δωρόθεος, ο κύριος Δωρόθεος. Ότι έστειλε γράμμα, λέει, στους ανθρώπους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν. Στον Πυλαδάκη και τον Ρέμο. Οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και το εκκλησάκι, όπως λέει, απεκατεστάθη όπως έπρεπε κιόλας. Να δούμε. Για πάμε. Ακούστε, εξ υπαρχή σας είπα ότι έστειλε γράμμα στους ανθρώπους αυτούς και τους παρακάλεσα να αποκαταστήσουν το εκκλησάκι. Εν συνεχεία υπήρξαν τηλεφωνικές επικοινωνίες μας με την παράκληση να κρατοποιηθεί. Οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν και το εκκλησάκι αποκαταστάθη. Αυτά έγινε. Χρονικά πότε περίπου έγινε, έχετε εικόνα? Τώρα αυτές τις μέρες, γιατί μας ενημέρωσαν και εμάς ότι τακτοποιήθηκε, ενημερώθηκε χθες ο χειρατικός επίτροπος και έστειλε και φωτογραφίες και πράγματι. Έχει αποκατασταθεί όπως ακριβώς ήταν, χωρίς καμία βλάβη, χωρίς καμία ζημία. Ούτε δόλος υπήρχε, ούτε κίνητρο υπήρχε. Οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ ευγενείς. Και με ενημέρωση ένα θέμα πολεοδομικό υπήρξε και όχι πρόθεση ότι καταδαφίσουν ένα εκκλησάκι. Και ότι αυτό θα αντικαθίστατο. Πράγματι έτσι και έπραξαν. Λοιπόν, έχουμε και τον αντιδήμαρχο. Είναι ο άνθρωπος που απεκάλυψε το θάψιμο της εκκλησίας. Μίλησε στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε και αυτόν Τάσο τι μας είπε και μετά θα δώσω το ρεπορτάζ. Τι μας λέει ο κύριος Κουτσούκος, λοιπόν? Ο Δημήτρης Κουτσούκος είναι άνθρωπος όντως που είχε αποκαλύψει τότε μέσω των social ότι είχε σκεπαστεί το εκκλησάκι. Σήμερα δηλώνει περιχαρής για αυτή την εξέλιξη. Είναι πάρα πολύ ωραίο, λέει, να το βλέπουμε το εκκλησάκι. Ψάχνει ακόμα να βρει απαντήσεις στο γιατί έγιναν όλα αυτά, ο αντιδήμαρχος. Η τελευταία φορά που είχαμε και βέβαια ήταν ταμένο, είχα πάει πριν μια εβδομάδα περίπου για μπάνιο και χθες ένας φίλος μου είχε πάει εκεί για μπάνιο το μεσημέρι και με πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι πήρε το κλεισάκι και πήγα αμέσως και αισθάνθηκα μόνο χαρά μια ικανοποίηση ότι το κλεισάκι είναι στη θέση του. Όχι μόνο είναι στη θέση του, αλλά μορφαίνει και το χώρο. Αυτό είναι το άλλο. Η ουσία είναι μία, το εξαθάψανε, ξέρω εγώ ποια την αιτία που το θα. Ακόμα δεν ξέρω, η ουσία είναι ότι είναι στη θέση του πάλι. Όταν πήγα εγώ, τότε που ήταν θαμμένο, αυτή η πορτούλα ήταν ανοιχτή. Δεν παραβίασα τίποτα εγώ, ούτε πήγα κοντά στις βίλες, ούτε τίποτα. Πήγα να δω το κλεισάκι. Τώρα, χτες που ήμουν εκεί πέρα, είδα ότι είναι κλειστό. Κανονικά, εφόσον έχουν γίνει τα θεοξάνια, από ό,τι λένε, ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, στη Μονή εδώ, την Ανομερά. Άρα όποιος θέλει μπορεί να πάει να προσκυνήσει. Δεν έχει σημασία ότι είναι στο οικόπεδό σου. Οι εκκλησίες ανήκουν όλες, εφού έχουν γίνει τα γένεια και αυτά, κανονικά είναι ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος, παρόλο που είναι η ιδιοκτησία σου και μπορείς να πάει να προσκυνήσεις. Να σου πω την αλήθεια, ούτε μπορώ να πω τίποτα άλλο γιατί μου είχαν κάνει εξώδικο μένα από ό,τι γνωρίζεις. Είμαι φημωμένος ακόμα, δεν θέλω να αναφέρω τίποτα άλλο. Πήγατε το κλεισάκι και αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ. Πρέπει ο φίλος μου να σου πω, μου λέει είναι το κλεισάκι, σε θάφτανε όλα πλάκα μου κάνεις. Μου λέει έλα να δεις και μόνος. Και πήγα και πραγματικά δεν το πίστευα. Αλλά πέρασαν τρεις μήνες, εντάξει. Τώρα για τους λόγους που το κάνανε, πρέπει αυτοί που τα κάνανε κάποτε να το μάθουμε. Γιατί ο καθένας λέει τη γνώμη του, δεν είναι τίποτα επίσημο. Όλους οι παπάδες της χώρας όπου με βλέπανε μου έγανε μπράβο Δημήτρη. Είμαι στους παπάδες της χώρας, έχω ενωνυμίες, είναι γνωστοί μου όλοι. Και όλοι μου είπανε μπράβο σου. Και από άλλα μέρη της Ελλάδας και μηνύματα και τηλεφωνήματα.
Αφού είναι επιτυχία μας τώρα, βλέπεις τώρα την εκκλησία θεμένη και το σταυρό θαμένο, όσο και να είναι, αυτό έγινε για πρώτη φορά, δεν έχει ξανακουστεί αυτό σε όλη την Ελλάδα, να θάβουν εκκλησία. Λοιπόν, ο κύριος Κουτσούκος αρχικά να κάνει το σταυρό του στην εκκλησία, που δεν το έχουν κάνει μήνυση και αγωγή, ο Ρέμος και ο Πυλαδάκης από την καλή του στην καρδιά. Ο κύριος Κουτσούκος παρανόμησε. Δεν υπάρχει πόρτα ανοιχτή. Και εγώ να αφήσω πόρτα ανοιχτή στο σπίτι μου, μπορεί να μπει ο κύριος Κουτσούκος μέσα να κάνει χωρές εικόνες. Και εμένα μου έχουν κάνει οι αγιορείτες φίλοι μου τον Άγιο Γεώργιο. Έχω πολύ ωραίες σπίτι μου εικόνες. Τι μπορεί να μπει, επειδή έχω εικόνες ωραίες, αν βρει ανοιχτή την πόρτα, να πάει να προσκυνήσει τις εικόνες στο σπίτι μου. Το σπίτι του καθενός είναι ιδιωτικό. Και ένα εκκλησάκι, ακόμα και αν έχουν γίνει θυρανίξια, που βρίσκεται σε ένα σπίτι, είναι ιδιωτικό. Είναι ιδιωτικός χώρος. Δεν δικαιούται ουδής να πάει να προσκυνήσει ή να το ξεθάψει αν το βρει θαμένο. Να πω στον κύριο Κουτσούκο. Ο κύριος Κουτσούκος παρανόμησε. Ξεκάθαρα. Και ότι δεν του έχουν κάνει μήνυση και αγωγή ο Πυλαδάκης και ο Ρέμος, να του πει και ένα ευχαριστώ. Ξεκάθαρα. Ένα το κρατούμενο. Πάμε στην ουσία τώρα. Και να πούμε για πρώτη φορά το ρεπορτάζ πώς έχει. Το εκκλησάκι, όταν αγόρασαν τα δύο σπίτια στο Φωκό, ο Πυλαδάκης και ο Ρέμος, το εκκλησάκι δεν υπήρχε. Αγόρασαν τα δύο σπίτια. Επειδή και οι δύο είναι πάρα πολύ θρήσκοι, πάρα πολύ, και ο Ρέμος, το είχα πει και την άλλη φορά σε ρεπορτάζ, και ο Πυλαδάκης είναι πάρα πολύ θρήσκοι, και επειδή τα σπίτια είναι κολλητοί και τα σπίτια γυτνιάζουν, δεν υπάρχει δηλαδή μαντρότικος που να χωρίζει το ένα από πάνω το άλλο από κάτω, αλλά είναι ενιαίο το χωράφι. Είναι φίλοι, δεν τα έχουν χωρίσει, δηλαδή υπάρχει σκαλάκι που ενώνει το ένα σπίτι με το άλλο. Σκάλα. Μπορεί να πα δηλαδή ότι ώρα θες το ένα σπίτι στο άλλο. Αποφάσισαν λοιπόν να χτίσουν ένα τέτοιο εκκλησάκι μέσα στο σπίτι. Το χτίσαν το εκκλησάκι όπως εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν σπίτια στη Μύκονο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, των Κυκλάδων. Όταν χτίσαν το εκκλησάκι, υπέβαλαν χαρτιά στην αοδομία. Είναι το ειδικό τμήμα της πολεοδομίας που ασχολείται με τους ναούς. Στην Ελλάδα, ξέρετε ότι οι διαδικασίες είναι δεδαλώδεις. Και ενώ τα χαρτιά είχαν κατατεθεί κανονικότατα, είμαι σε θέση να το γνωρίζω, και ο Πυλαδάκης που είχε αναλάβει την ιστορία αυτή διεκπαιρεωτικά, όχι ο Ρέμος, ο Πυλαδάκης την είχε αναλάβει, έπαιρνε πάρα πολλές φορές και ο ίδιος και μέσω δικηγόρων στην οδομία για να επισπεύσει αυτή τη διαδικασία να βγει η άδεια για το συγκεκριμένο ναό. Και ενώ είχε διαβεβαιωθεί και ο Δωρόθεος ότι θα υπάρξει και νομιμοποίηση του ναού από την οδομία, και γι' αυτό ο άνθρωπος πήγε και έκανε και τα θυρανίξια και το εκκλησάκι αυτό μπορεί να λειτουργήσει κανονικά ως εκκλησία, γιατί έχουν τελεστεί μυστήρια στο εκκλησάκι αυτό. Η ναοδομία κάποια στιγμή λοιπόν, παιδιά, στην Ελλάδα έκλεισε. Το 12. Δεν υπάρχει ναοδομία. Και το εκκλησάκι αυτό έμεινε έολο. Έμεινε έτσι. Πήγαιναν ο Ρέμος και ο Πυλαδάκης, κάθε μέρα άναβαν ένα κεράκι και κάνανε και ένα σταυρό. Το εκκλησάκι έμεινε έολο. Και έλα λοιπόν που έρχεται η ζωή και λέει δεν τα θέλουμε πια τα σπίτια. Και πάμε να τα πουλήσουμε. Τι το κάνουμε το εκκλησάκι που δεν έχει χαρτιά νομιμότητας όπως και άλλα εκκλησάκια στην Ελλάδα. Εδώ σας θέλω. Γιατί δεν υπάρχει ναοδομία να το νομιμοποιήσει. Τους είπαν όλοι λοιπόν τότε πρέπει να γκρεμίσετε το εκκλησάκι. Και καλείσαι να πάρεις μια απόφαση. Πρέπει να γκρεμίσεις το εκκλησάκι. Παιδιά, το εκκλησάκι δεν έχει χαρτιά. Πρέπει να γκρεμιστεί. Το λένε στον Πυλαδάκη και το Ρέμο. Οι άλλοι είναι θρήσκοι. Δηλαδή έχουν. Και δεν θα το έχουν αρρώστια. Ποτέ. Και επειδή λοιπόν δεν θα το γκρέμισαν ποτέ, ναι. Σου λέει να το μπαζώσουμε και να δούμε, γιατί η Ελλάδα είναι εδώ. Ναι. Μπορεί να πάρουμε μια άδεια, να δούμε τι θα γίνει, να αλλάξει ο νόμος κτλ. Και βλέπουμε. Και γι' αυτό ακριβώς επέλεξαν να δώσουν λεφτά, να το ντύσουν γύρω-γύρω με επένδυση και να το μπαζώσουν ώστε να μην πάθει καν ζημιά το εκκλησάκι. Δηλαδή ήταν μπαζωμένο το περίβλημα της εκκλησίας και όχι το ίδιο το εκκλησάκι. Να πούμε δώσαν κάτι λεφτά όμως. Για να τον παζώσουν. Ναι, να πούμε κάτι όμως. Να πούμε. Δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει η δουλειά. Ναι, τώρα τι να κάνουμε. Πρώτα βγάζεις δηλαδή, άδειες και μετά χτίζεις. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε στην ναοδομία, για κάτι τέτοιες ιστορίες καταργήθηκε η ναοδομία, διότι είχαμε δει να ξεφυτρώνουν εκκλησάκια να του δίνουν άδεια και δίπλα μία πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων και μία βίλα. Ναι, εντάξει, δεν το λέω για εδώ, το λέω γενικά. Έχουμε ξαναδεί. Άρα άλλοι εδώ. Φτιάχναν ναούς και σύμφωνη. Το κομμάτι το πίσω του ναού που υποτίθεται ότι είναι η αποθήκη ήταν μια βιλάρα. Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Επειδή λοιπόν εδώ προφανώς οι άνθρωποι τα αγόρασαν το 2010 και μέχρι το 2012 που καταργήθηκε η ναοδομία δεν πρόλαβαν με το φάκελο που κατέθεσαν να το νομιμοποιήσουν. Ακόμη και μετά το 2012 που καταργήθηκε η ναοδομία, μπορείς να πας στην πολεοδομία πλέον που είναι υπεύθυνη για αυτά, να δεις αν υπάρχει κάποιο πρόστιμο να διατηρηθεί. Θεωρώ δηλαδή ότι κάτι δεν έγινε σωστά εξ αρχής. Θα μπορούσε να έχει τακτοποιηθεί αυτό. Λοιπόν,
Μαθαίνω ότι το 2005 αγοράσαν τα σπίτια ο Ρέμος και ο Πυλαδάκης. Επίσης, ο νόμος λέει, μαθαίνω, ότι ακόμα και να έχουν γίνει θυρανίξια, πρέπει να έχουν δοθεί λείψανα κτλ. Και να έχουν υπογράψει παραχώρηση στην εκκλησία για να γίνει η εκκλησία κρατική, όπως είπε, της εκκλησίας. Ναι. Αλλιώς ανήκει στην περιουσία και στην ιδιοκτησία του ανθρώπου που έχει το σπίτι αυτό. Λοιπόν, προχωράμε και...